Πάμε αυτή τη στιγμή να δούμε, κυρίες και κύριοι, τρόμο στη Μιχαλακοπούλου, στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Πού? Στη Μιχαλακοπούλου, στο πιο κεντρικό με σημείο επιδειξία, της Αθήνας. Με το λευκό με το ποδήλατο. Λοιπόν, δεν μας έφταναν όλοι όσοι κυκλοφορούν. Συνέχεια κυκλοφορούν. Έτσι. Έχουμε κάθε μέρα και έναν ανώμαλο. Ακριβώς. Σε κάθε γειτονιά της χώρας. Σε κάθε γειτονιά. Αυτό είναι. Σε κάθε γειτονιά υπάρχει και από ένας. Κυκλοφορεί λοιπόν με λευκό μοτοποδήλατο και τι κάνει, σταματάει νεαρές κοπέλες, βγάζει έξω το μόριό του και αρχίζει και το θοπεύει. Μάλιστα στην περίπτωση μίας νεαράς 25χρονης η οποία δυστυχώς βρέθηκε μπροστά του, την ακολούθησε, ναι. Ενώ η ίδια προσπάθησε να τον αποφύγει, αυτός έβαλε επιδεικτικά μπροστά τη μηχανή του, το παπάκι δηλαδή που κυκλοφορούσε το λευκό, ξαναλέμε, γιοταχή του, και έβγαλε το μόριό του και άρχισε να το θοπεύει μπροστά στην 25χρονη κοπέλα. Η κοπέλα, Φίλιππε, πήγε στην ελληνική αστυνομία, κατήγγειλε το περιστατικό, περιέγραψε το άτομο, όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά της μοτοσυκλέτας, από την οποία λόγω του σοκ δεν είχε καταφέρει να πάρει τον αριθμό της πινακίδας. Ωστόσο, οι αρχές θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά του, αν ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται, όπως λένε συνήθως οι περισσότεροι, βρίσκονται σε ακτίνα περίπου 2-3 χιλιόμετρων από όπου βρίσκεται η οικία τους. Κάνουν λοιπόν μια έρευνα η οποία περιστρέφεται με άξονα την οικία του και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν αποτελέσματα στις επόμενες ώρες. Μάλιστα. Αλλά είναι πραγματικά, βλέπεις, δεν έχουμε άλλο πράγμα να συζητήσουμε σήμερα. Συζητάμε βιασμούς, μιλάμε για τη 12χρονη. Μιλάμε τώρα για τα άλλα δύο παιδάκια όπου ήδη το... Καταγγέλνουν κύκλωμα ολόκληρο με πρωταγωνιστή τον πατέρα να βιάζει αυτά τα παιδιά και όχι μόνο και άλλα ανήλικα παιδιά. Βλέπουμε στους δρόμους της Αθήνας να κυκλοφορούν αδίστακτοι, βιαστές, ανώμαλοι, επιδειξίες. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχουν γίνει τα πράγματα επικίνδυνα. Και από πάνω έχουν γίνει επικίνδυνα. Κάτω, και έχω να πω το εξής. Δεν μας έχουν πει τι έχει γίνει η ελληνική δικαιοσύνη με την υπόθεση του Πακιστανού που πήγε να βιάσει ένα παιδάκι σε μεγάλο πάρκο στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό έγινε. Τι έχει γίνει. Έχει περάσει στα. Τι έχει γίνει. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Πώς τότε και περιστατικά έχουμε που δεν γνωρίζουμε την εξέλιξή τους. Πόσο ποδά αυτούς τους ανώμαλους τους έχουν αφήσει να κυκλοφορούν και σήμερα έξω ελεύθεροι. Πόσοι είναι αυτοί. Είναι πολλοί. Και κινδυνεύουν γυναικόπαιδα, κορίτσια, αγόρια, δεν έχουν φίλο πλέον. Όλοι οι ανώμαλοι επικίνδυνοι βιαστές επιτίθονται όπου βρουν. Θυμόμαστε. Μία 89χρονη γυναίκα να έχει πέσει θύμα βιασμού. Τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία. Γιατί έχουν εξαφανιστεί από την ιδιοσιογραφία οι εξελίξεις των υποθέσεων αυτές, οι οποίες έχουν γίνει γνωστές τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον. Γιατί στις περισσότερες οι κατηγορούμενοι μετά από λίγα χρόνια βλέπουν την πόρτα της εξόδου μετά των φυλακών. Μετά από λίγους μήνες, να πεις. Α, δυστυχώς. Εσύ το έκανες ακόμα πιο στενό. Δυστυχώς. Δυστυχώς όμως, έτσι είναι.